στόμα ανοιχτό. Δεν μου λες, σε είδη μανούλα πριν φύγεις από το σπίτι, ότι θα έρθει σήμερα εδώ, έτσι. Δεν προλαβαίνει να με δει δυστυχώς καθόλου. Άκου τώρα. Αλλά με έχει δει. Εντάξει, γενικά, φαντάζομαι. Αν το θεωρείς αυτό έτσι σεξι. Το με έχει δει πολύ χειρότερα. Πού πάμε σήμερα, τι γίνεται? Σήμερα πάμε σε αγωνές αυτοκινήτων, τρέχει το αγόρι μου και εγώ πάρει να τον δω. Και έχεις ντυθεί και αναλόγως. Έχω βάλει και εγώ την πινελιά μου, γιατί μην ξεχνάμε, κάποια στιγμή θα βγούμε και φωτογραφία. Νικόλ μου, τώρα σε αφήνω στα χέρια των συμπαικτριών σου, πρόκειται να σε βαθμολογήσουν και μετά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Κορίτσια, παρακαλώ πολύ, ξεκινήστε. Θα ήθελα εγώ μια καουμπόικη μπότα, καλή όμως, όχι πολύ καθημερινή, την οποία θα την έβαζες με κάποιο τζιν, το οποίο θα είχε δερμάτινες λεπτομέρειες. Τζιν δεν ήθελα, γιατί αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ελαστικό. Θέλω, ξέρεις, να κινούμε άνετα, να είμαι... Άνετα... Ναι. Με αυτό. Άνετα. Ανετότητα. Τρέχω κιόλας που λες. Εννοείται πως τρέχω. Θέλω να... Θα σου πω κάτι. Όταν έχει τόσο μεγάλη φιάπα, δηλαδή το πόδι μου είναι σε παντόφλα αυτή τη στιγμή. Πώς να σου εξηγήσω, είμαι πάρα πολύ άνετη. Κατά τη γνώμη της δεν βολεύει. Okay. Κατά τη γνώμη όλων των κοριτσιών και ως μέσο όρο, έχω να σου πω ότι έχεις 2,8 βαθμούς. Οπότε μπορείς να πάρεις τη θέση σου μπροστά στους κριτές και να ξεκινήσουμε με το Στέλιο. Στέλιο. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς την. Είδες πως τον καλοπιάνω αρχικά, έτσι για να... Νικόλα, αυτό μέσα είναι φόρμα ή είναι δύο κομμάτια? Είναι δύο κομμάτια, μπλουζάκι, παντελόνι, αλλά είναι φορμέ. Φορμέ. Είναι ελαστικό ύφασμα. Φορμέ, λάθος, δεν ξέρω γιατί το είπα. Είναι ελαστικό ύφασμα. Και, ναι. Και αυτό το τζάκετ μου αρέσει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πολύ μαζεμένο για αυτήν την εικόνα. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η εικόνα να είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά θα ήθελα κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα σύνολο στην ουσία και τα περιφερειακά είναι λίγο διεκπαιρεωτικά. Νικόλ μου, πολύ ωραίο παπούτσι. Δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό το look. Δεν έχει να κάνει μόνο με την άνεση, έχει να κάνει και με την υφή. Το καταλαβαίνω. Είναι αρκετά βραδινό αυτή τη στιγμή. Γυαλίζει πολύ το ύφασμα. Μπορεί να βγάλει τα γυαλιά σου, να το βγάλει. Ναι, όπω φτάνει άνετα, σε είδαμε. Λοιπόν, θα προτιμούσα ένα υφασμάτινο μποτάκι, να ταιριάζει, να μην φαίνεται να πηγαίνει ενιαία με το παντελόνι. Ένα τερμάτινο, να ταιριάζει με το τζάκετ. Ναι. Εμένα δεν με ενοχλεί που έχεις κάνει ένα υπερβολικό look. Θεωρώ ότι εκεί που πας και για το λόγο που θες να χρησιμοποιήσεις τη φωτογραφία και τα γόρι σου, θα μοιάζει σαν μια πάρα πολύ ωραία συνοδηγός. Εγώ θεωρώ ότι δεν κάνεις για συνοδηγός, γιατί θα ήταν πολύ κακό για το αγόρι σου. Δηλαδή, αντί αν κοιτάει τον δρόμο, θα κοιτάει για σένα. Ωραία. Οπότε, ας μην έχουμε ατυχήματα. Το λάθος που έκανες είναι το κόνσεπτ που διάλεξες. Γιατί εγώ... Το κόνσεπτ μου. Έχετε ένα θέμα. Εγώ έχω θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ έχω θέμα. Αλλά κοίτα, αυτό που φοράς είναι biker. Το τζάκετ που φοράς είναι ακριβώς έτσι. Είναι στενά, όπως και οι φόρμες είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω. Για να είναι αεροδυναμικές. Το ξέρω. Δεν είναι στους αγώνες αυτοκινήτων έτσι όμως. Ή εσύ μπέρδεψες τα κόνσεπτ? Δεν μπέρδεψα καθόλου τα κόνσεπτ. Άρα εσύ πήγες με μηχανή να τον δεις. Πήγες με μηχανή να τον δεις. Αυτό έκανες το λάθος. Δεν μου είπες ότι πάω εκεί με μοτοσυκλέτα και ντύθηκες για αναβάτης Μόντο GP. Ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που λέτε. Δεν το σκέφτηκα. Έχετε πολύ το δίκιο. Θα μπορούσε να το συμπληρώσει. Άρα τέλεια. Θέλω να το πεις σωστά. Θέλω να μου πεις για άλλη μια φορά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτο. Και είστε πολύ έξυπνο. Και καθίστε εκεί που κάθεστε. Να σου πω, έχεις δίκιο, θα κάτσω εδώ που κάθομαι. Λοιπόν, παπούτσια λάθος, θα μπορείς να βάλεις biker μπότες και τα λοιπά, να το συνδυάζεις, να είναι τέλειο, γιατί και αυτό το γυαλί που είναι λίγο έτσι αεροδυναμικό, μου αρέσει, πάει και τα λοιπά, θα μπορείς να βάλεις και μεγαλύτερο, άμα ήθελες. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, Νικόλ, τώρα θα ακούσεις τη βαθμολογία σου από τους κριτές. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κουδουνάρη. Λοιπόν, μ' αρέσει γενικά το look, έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Και πρέπει λίγο να βγεις από αυτό που έχεις μάθει μέχρι τώρα να κάνεις, να βγάζεις μια φωτογραφία και απλά να την κοτσάρεις. Okay. Εδώ πρέπει να ξέρεις πού πηγαίνεις και γιατί πηγαίνεις έτσι και όλες τις συνθήκες που είναι γύρω-γύρω από αυτό. Και θα αποκτήσουν κι άλλη δυναμική φωτογραφία σου, έτσι, θα το δεις. Εύχομαι. Άμα σε ακούσεις, θα το δεις. Σας, θα προσπαθήσω. Για σήμερα δύο. Ευχαριστώ. Για να ακούσουμε την κυρία Παπαγεωργίου τώρα. Λοιπόν, δίνεις μια βοήθεια στα νέα κορίτσια, οπότε εγώ το εκτιμώ πολύ αυτό.
και μου αρέσει και θέλω τα νέα κορίτσια που σε βλέπουν και μας βλέπουν να παίρνουν και αυτά ωραίες ιδέες και να ακούνε και ποια λάθη γίνονται και να διορθώνονται. Συνέχισε έτσι. Ευχαριστώ. Τρία. Δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πάμε στον κύριο Σκουλό. Θα βάλω για σένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Με λάθος κόνσεπτ, σου βάλω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Νικόλ μου, έχεις μόλις φτάσει στους 10,8 βαθμούς. Ευχαριστούμε πολύ και μπορείς να πάρεις τη θέση σου.